Ούσιος Μάρων εορτάζει στις 14 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Ο Ούσιος Μάρων έζησε πριν τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και επειδή αγαπούσε το μοναχικό βίο και την ησυχία είχε στήσει το ασκητηριό του σε κορυφή βουνού της πόλεως Κύρου της Αντιοχίας. Αλλά η θερμή αγάπη του προς τον Θεό και προς τον πλησίο τον έκανε να καταβαίνει από το ασκητηριό του και να περιοδεύει σε πόλεις και χωριά κηρύττοντας τον Θείο Λόγο. Επίσης έδινε παρηγοριά και συμβουλές, συμφιλίωνε και συμβίβαζε, άρπαζε πολλούς από τις παγίδες της πλεονεξίας, από το καμίνι του θυμού και από το βόρβορο της ακολασίας. Και όταν έφυγε από τις πόλεις, έρχονταν οι πόλεις προς Αυτόν. Και τότε στο ερημικό ασκητήριο του ακατάπαυστα έρχονταν πυκνές ομάδες ανθρώπων που ζητούσαν γιατριά στις διάφορες ηθικές και πνευματικές ασθένειές τους. Τους παρακαλούσε λοιπόν και τους οικέτευε να μένουν πιστοί στα καθήκοντά τους και να είναι υποδείγματα της πίστης, ζηλευτοί τύποι της εγκράτειας, φρουροί του Ευαγγελίου και θεία κάτωπτρα της καλής συμπεριφοράς. Σε τέτοιες λοιπόν ασχολίες βρήκε τον Μάρωνα η ασθένεια, που τον διαβίβασε από αυτόν τον κόσμο στον άλλο, με ήσυχη τη συνείδηση ότι έζησε για τον Θεό και για τους συνανθρώπους του. Αμήν.